αθλητικές ειδήσεις. Για τη συνέχεια, η αποχώρηση του ΠΑΟΚ από το τουρνουά του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρησης, που αρχίζει αύριο στο κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης, έφερε αλλαγές και στον καταρτισμό των ομίλων. Έτσι, ο ναυτικός όμιλος Χίου, που ήταν να παίξει με τον δικέφαλο του Βορρά, τον ναυτικό όμιλο Πατρών και τη Βουλιαγμένη, αντί για τη τελευταία, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Η Βουλιαγμένη θα κινηθεί στον άλλο όμιλο, με αντιπάλου στην Εθνική Ελλάδα, στον Πανιόνιο και το Παλαιό Φάληρο. Αύριο στις 7 το απόγευμα, ο ναυτικός όμιλος Χίου θα παίξει με τον ναυτικό όμιλο Πατρών και το Σάββατο επίσης στις 7 το απόγευμα θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό. Την Κυριακή θα γίνουν οι αγώνες κατάταξης και οι τελικοί. Έτοιμος να κατακτήσει και άλλους τίτλους, αυτή τη φορά με το σκουφάκι του ναυτικού ομίλου Χίου, δηλώνει ο Θοδωρής Χατζηθεοδόρου. Ο κορυφαίος Έλληνας πολίστας σημειώνει ότι είναι σημαντικό το γεγονός για το ελληνικό πόλο η ενίσχυση του ναυτικού ομίλου Χίου μιας ομάδας από την περιφέρεια. Ο Θοδωρής Χατζηθεοδόρου μπορεί θεωρητικά να έχει χορτάσει από τίτλους, αφού είναι ο αθλητής με τις περισσότερες εγχώριες διακρίσεις σε όλα τα ομαδικά αθλήματα. Όμως δεν πάβει, όπως λέει και ο ίδιος, να θέλει να ξεπερνάει τα όρια του. Μετά από ένα χρόνο εκτός Ελλάδας, όπου αγωνίστηκε με το σκουφάκι της Παρτιζάν Βελιγραδίου, κατακτώντας μεταξύ άλλων και το Champions League, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη για λογαριασμό του ναυτικού ομίλου Χίου και θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή. Δεν έχω χορτάσει από τίτλους. Δεν θέλω να φανώ αχάριστος προς Θεού. Νομίζω ότι τα 15 χρόνια στον Ολυμπιακό ήταν μαγικά. Η μία σεζόν στην Παρτιζάν ήταν πραγματικά μοναδική, γιατί και τη χαρακτηρίζω μοναδική κάτω και από τις συνθήκες στις οποίες χρειάστηκε να πάω να παίξω στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όπως είπα, είμαι άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν φτάνει τα βάνη. Θέλω να ξεπερνάω πάντα τα όρια μου. Είμαι εγωιστής, με την καλή έννοια. Μ' αρέσει να κερδίζω. Θα κάνω το ανθρωπίνως δυνατό και φέτος να διεκδικήσω κάθε τίτλο στον οποίο θα συμμετέχει ηχείως. Τώρα, αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, αυτό θα φανεί μέσα στο νερό. Όπως πολύ εύστοχα τόνισε και ένας συναθλητής μου σήμερα στη συνέντευξη τύπου, πέρα από την αγωνιστική προσπάθεια και την αξία μιας ομάδας, χρειάζεται πάρα πολύ και η τύχη. Όλα αυτά μαζί, όλοι αυτοί οι παράγοντες, εύχομαι να μας βοηθήσουν να φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά. Και γιατί όχι, ηχείως μετά το 90 που είχε κατακτήσει τον ένα και μοναδικό της τίτλο, το κύπελλο Ελλάδος, να γευτεί ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Υποστηρίζει ότι είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται στον ΟΧ, αφού μετά από πολλά χρόνια βρίσκεται και πάλι μια ομάδα από την περιφέρεια να είναι τόσο ισχυρή με πρωταγωνιστικό ρόλο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θεωρώ ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα έχει την ευκαιρία όλος ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα να δει μια ομάδα της περιφέρειας να είναι τόσο δυνατή, να έχει συστάξει τις πολύ καλούς αθλητές τόσο σε ήθος αλλά κυρίως σε αξία. Και βέβαια μια ομάδα από επαρχία η οποία θα μπορέσει, ή τουλάχιστον ευχόμαστε να μπορέσει να διεκδικήσει τους εγχώριους τίτλους και να κάνει και μια καλή πορεία στο εξωτερικό. Οι προσδοκίες όλου του κόσμου είναι πάρα πολύ υψηλές. Το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο, το οποίο έχει βάλει ο πρόεδρος μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και βέβαια τον προπονητή. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι προσδοκίες, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, ποιοι είναι οι στόχοι και πού πρέπει να φτάσουμε. Εύχομαι ο Θεός να μας έχει καλά, να έχουμε την υγεία μας, γιατί όπως έχεις την ευκαιρία και εσύ εδώ να δεις, έχουμε αρκετά προβλήματα τραυματισμών, επειδή κάνουμε έτσι μια πολύ σκληρή προετοιμασία και πρέπει να την κάνουμε, γιατί παίζουμε σε λίγες μέρες ευρωπαϊκούς αγώνες. Έχοντας εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στις πισίνες, ο κορυφαίος Έλληνας πολίστας υποστήριξε στις δηλώσεις που έκανε στο Aquatics News ότι το κλίμα που βρήκε στη Χίου δίνει όλα τα εχέγγυα για μια πετυχημένη πορεία. Υπάρχει, οπωσδήποτε είναι πολύ θετικό το κλίμα και η άβρα η οποία επικρατεί. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός μεταξύ των παιδιών. Μπορώ να σου πω ότι κάνουμε σαν μωρά παιδιά, επειδή έχουμε την ευκαιρία έστω και μετά από ένα χρόνο διακοπής να ξαναβρεθούμε παλιοί συμπαίχτες μαζί. Πραγματικά αισθάνομαι σαν πατέρας μπροστά σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πραγματικά εύχομαι να τους καθοδηγώ με τον τρόπο μου, με την εμπειρία μου, με την απόδοσή μου και με την προσπάθειά μου. Νομίζω ότι η περσινή σεζόν που είχαμε την Παρτιζάν ήταν πέρα ως πέρα αναζωογονητική σε όλα τα επίπεδα. Πραγματικά έχω βάλει και φέτος κίνητρα προσωπικά, δηλαδή να είμαι ο ίδιος ο Χατζηθεοδόρου που όλοι θυμούνται και βλέπουν ακόμη και σήμερα. Και μακάρι να είμαι και εγώ παράδειγμα με την προσπάθειά μου, με την απόδοσή μου για τα υπόλοιπα παιδιά, ούτως ώστε ο καθένας να πιάσει το maximum των δυνατοτήτων του. Ο Θοδωρής Χατζηθεοδόρου στην καριέρα του τα έχει πάρει όλα. Έχει 156 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Τον Ιούνιο του 2010 έφτασε τους 27 τίτλους στην ιστορία του ελληνικού ομαδικού αθλητισμού. Ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2011, φεύγοντας από την Παρτιζάν και το Βελιγράδι για να έρθει στη Χίο, είχε 31 τίτλους στο ενεργητικό του.
Με την εθνική ομάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 ήταν τέταρτος, δέκατος το 2000 και έκτος το 1996 στην Ατλάντα. Χάλκινο μετάλλιο έχει πάρει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2005 και τέταρτη θέση το 2003. Με τον αγαπημένο του Ολυμπιακού έχει πάρει 12 πρωταθλήματα Ελλάδος, 11 κύπελλα Ελλάδος, 2 Super Cup, 1 πρωτάθλημα Ευρώπης, 1 Super Cup Ευρώπης. Ενώ με την Παρτίζαν έχει κατακτήσει το Champions League αλλά και πρωτάθλημα κύπελλο και Super Cup στη Σερβία. Δύο ομάδες της Α1 Πόλο Γυναικών έχουν κάνει πρόταση στην Αναστασία Καλαργυρού προκειμένου να την εντάξουν στο ρόστερ τους. Όπως αναφέρει σήμερα σε δημοσίευμά της η Αλήθεια, η 17χρονη πολίστρια του Ναυτικού Ομίλου Χίου και πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Εθνική Νεανίδων έχει προτάσεις από τον Τρίτον Αμαρουσίου και τον Πανιόνιο. Η Καλαργυρού θα προπονείται εδώ στο νησί μας και θα μεταβαίνει στην Αθήνα για τους αγώνες σε περίπτωση που διαλέξει να συνεχίσει την καριέρα της στην Α1. Δεν αποκλείεται όμως να παραμείνει για μια ακόμη χρονιά στο Ναυτικό Ομίλου Χίου, αφού πολύ πιθανόν να θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στα μαθήματά της λόγω του ότι πάει στην τρίτη ηλικίου. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Ο Βαρβασιακός προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών στο νησί μας. Κέρδισε χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Χίου με 3-0 τον Άτλαντα Νεοχωρίου. Στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, ο Βαρβασιακός μπορεί να προηγήθηκε νωρίς στο σκορ, μόλις στο δεύτερο λεπτό με τον Αντώνη Ντάνο. Όμως μετά το πρώτο δεκάλεπτο και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, ο Άτλας είχε τον έλεγχο του αγώνα. Έχασε κλασικές ευκαιρίες με κύριους εκφραστές τον Μανιάτη που είχε και δοκάρι στο 40 λεπτό αλλά και τον Αντώνη Γιακούμα. Στην επανάληψη ο Βαρβασιακός μπόρεσε και ισορρόπησε το μάτς χωρίς όμως να κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα η απόδοσή του απέναντι στον Άτλαντα που δεν κατάφερε να φανεί ιδιαίτερα σε σχέση με το καλό πρόσωπο που έδειξε στο πρώτο 45 λεπτό. Στο 60 λεπτό ο Βαρβασιακός κατάφερε να διπλασιάσει τα τερματά του με κεφαλιά του Γλαράκη μετά από λάθος του τροματοφύλακα του Νεοχωρίου και αφού προηγήθηκε σέντρα του Κουφού. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο αντίπαλος ήταν δυνατός. Εμείς είχαμε κάποιες απουσίες. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Εντάξει, δεν είμαι ευχαριστημένος από την μπάλα που παίξαμε, αλλά κατά διαστήματα είχαμε καλές στιγμές. Πιστεύω για τη συνέχεια. Στο πρωτάθλημα να μπούμε δυνατά, ο Βαρβασιακός στόχος είναι η οκτάδα και να φτιαχτεί μια ομάδα που έχουμε από πέρσι, μια ομάδα που δουλεύουμε, η οποία να είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή να μην έρχεται κάποιος στο Βαρβάσι και να λέει ότι πάω για να κερδίσω. Πιστεύω, ευελπιστώ ότι οι στόχοι μας επιτευχθούν. Και άμα και το κύπελλο δηλαδή μας βοηθήσουν και οι κληρώσεις, γιατί όχι να πάμε και στον τελικό. Ευχαριστώ. Βασικά ξεκινήσαμε πολύ νωθρά το παιχνίδι σήμερα εμείς. Με ένα λάθος στην πρώτη φάση του αγώνα ευτύχησε ο Βαρβασιακός να κάνει το 1-0 και μπήκαμε εμείς στο σκορ. Από ό,τι είδατε, αν παρακολουθήσατε το παιχνίδι, προσπαθήσαμε να σοφαρίσουμε, είχαμε φάσεις, δεν μας βγήκε. Στο δεύτερο μήχρονο πήγαμε πάλι δυνατά. Άλλο ένα λάθος έφερε το 2-0 και εκεί νομίζω ότι τελείωσε και ο αγώνας. Τώρα εντάξει, συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα που αρχίζει στις 9 του μήνα. Προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε την ομάδα στο Αλφα τοπικό. Είμαστε καλή ομάδα και θέλουμε να δέσουμε. Με ωραία ατομική προσπάθεια, στο 70 λεπτό ο Αντώνης Ντάνος σφράγισε την πρόκριση για τους γηπεδούχους, κάνοντας το τελικό 3-0. Το σημερινό παιχνίδι ήταν δύσκολο, διότι παίζαμε μια ομάδα που προερχόταν από την Αλφα τοπική κατηγορία και προσπαθήσαμε να έχουμε ένα καλό προβάδισμα, το οποίο το αποκτήσαμε γρήγορα στο πρώτο ημίχρονο που έβαλα τον γκολ εγώ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυνατά, να πω την αλήθεια. Αν και μας πιέζαν, είχαν πολλές ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Μπορούσαν να μειώσουν το σκορ, αλλά δεν τα κατάφεραν. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι, ή θα νικήσεις ή θα χάσεις. Αλλά εντάξει, σημασία έχει ότι νικήσαμε και θέλουμε να πάμε ψηλά στο κύπελο και πιστεύω να μπούμε δυνατά στο πρωτάθλημα, ώστε να έχουμε 3 βαθμούς μέσα στην Καλλιμασιά. Οι νικητές τελείωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Νεκτάριου Ντάνου στο 70 λεπτό με δεύτερη κίτρινη. Το δεύτερο παιχνίδι του στην Super League θα διευθύνει το Σάββατο ο Χιώτης ρέφερι Θανάσης Γιάχος. Ορίστηκε στην αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον Παναθηναϊκό που θα γίνει στις 7.30 το βράδυ στο γήπεδο του Περιστερίου. Μετά από 2 χρόνια ο Νίκος Κλαδιάς αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Λέλαπα. Ο πετυχημένος προπονητής αναλαμβάνει τις μεικτές ομάδες της Ψυχίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΠΟ δεν επιτρέπει σε προπονητή να είναι σε ομάδα παράλληλα και να έχει και την ευθύνη των μεικτών συγκροτημάτων. Έτσι, ο Νίκος Κλαδιάς, που φαίνεται ότι βρέθηκε στο δίλημα, προτίμησε να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του και έτσι αποχώρησε από την ομάδα του Λέλαπα. Στο τουρνουά που γίνεται στο Φαφάλιο στάδιο για τη μνήμη του Νίκου Ρέο, ΠΑΟ Καριών νίκησε με 10-1 τον ποδοσφαιρικό όμιλο Ερασιτέχνης και Ένωση Κιάδας Λαγκάδας με 3-1 την Ολυμπιάδα. Σήμερα θα γίνουν οι ημιτελικές συναντήσεις του τουρνουά. Στις 6 το απόγευμα θα παίξουν ο Λέλαπας με την Κυβέλη και στις 8 το βράδυ οι Καριές με την Ένωση Κιάδας Λαγκάδας.
Οι νικήτριες ομάδες θα αγωνιστούν στο τελικό και οι τιμένες θα αναμετρηθούν στο μικρό τελικό του τουρνουά. Σε φιλικούς αγώνες, ο Όμηρος κέρδισε με 4-0 τη Δόξα, ενώ ο Κανάρης στα Νέντα νίκησε 4-1 την Αναγέννηση Θολοποταμίου. Με τρεις αθλητές, τον Νίκο Βιτάκη, τον Σίδωρο Κάργατζη και τον Νίκο Τελή, θα εκπροσωπηθεί το νησί μας σε ένα από τους πιο σπουδαίους υπερμαραθώνιους που γίνονται στη χώρα μας και όχι μόνο. Θα συμμετάσχουν στις 15 και 16 Οκτωβρίου στον υπερμαραθώνιο Παρθένου Δάσος που θα γίνει στο Παρανέστη της Δράμας.